Καλή αρχή στην ομάδα μας και από μένα, στους ποδοσφαιριστές μας, στο προπονητικό team, τη διοίκηση, να πάνε όλα καλά, να είναι μια καλύτερη χρονιά πιστεύω φέτος και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο σε όσο καλύτερη θέση στο τέλος του πρωταθλήματος. Πιστεύω ότι έχει γίνει μάθημα οι δύο τελευταίες χρονιές αυτά που έχουμε περάσει ή περάσαμε στο πρωτάθλημα. Ευτυχώς που τελειώσαν και οι δύο χρονιές με την παραμονή μας στη Super League. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι μια χρονιά που θα διεκδικήσουν μια θέση καλύτερη και θα το πετύχουν. Αυτό σημαίνει ότι θα ακόμα περισσότερο σε μεταγραφές. Πιστεύω με τη διοίκηση που μίλησα ότι έχουν σκοπό να κάνουν 4-5 μεταγραφές τουλάχιστον. Καταρχάς θέλω να ευχηθώ σε όλους μας, γιατί και εσείς είσαστε μέρος της ομάδας και θα είστε μαζί μας όλη τη χρονιά. Να ευχηθώ να έχουμε μια καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα, κυρίως για τους ποδοσφαιριστές μας οι οποίοι είναι και πρωταγωνιστές. Αλλά και σε όλους μας να ευχηθώ τα καλύτερα. Είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινάμε, που συνεχίζουμε κάτι που τελειώσαμε την προηγούμενη χρονιά και αυτό είναι και το πρώτο πράγμα που είπα στους ποδοσφαιριστές μας. Ότι ξεκινάμε τη φετινή μας χρονιά κρατώντας το τελείωμα της περσινής. Όχι όσον αφορά τη βαθμολογική θέση, όσον αφορά τη φιλοσοφία και όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζαμε τα παιχνίδια αλλά και τον τρόπο δουλειάς. Να περιμένουμε τη φετινή Η φετινή χρονιά θέλουμε σίγουρα να είναι μια χρονιά πολύ καλύτερη από την περσινή. Αυτό είναι σίγουρο και δεδομένο. Θέλουμε η ομάδα να είναι ανταγωνιστική. Η προσπάθεια έχει γίνει και από τη μεριά τη δικιά μας, αλλά και από τον πρόεδρο. Μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Καταλαβαίνετε ότι το ρόστερ, επειδή πιθανότατα θα έχω μια τέτοια ερώτηση, σας το λέω λοιπόν εγώ, το ρόστερ ακόμα δεν έχει κλείσει. Υπάρχουν κάποιες κενές θέσεις, οι οποίες περιμένουμε κάποια πράγματα. Αλλά εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Κατά 80-85% το ρόστερ είναι σχεδόν έτοιμο. Μένουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες. Είμαι αισιόδοξος. Έχω εμπιστοσύνη πάρα πολύ στην ομάδα, στις συνθήκες δουλειάς και στον κόσμο μας, που την περσινή χρονιά τουλάχιστον έδειξαν ότι είναι πραγματικά κοντά στην ομάδα και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θέλω μέσα από την προσπάθεια, αυτό είπα στα παιδιά, και μέσα από την προσπάθειά τους σε κάθε στιγμή, σε κάθε παιχνίδι, να φεύγει ο κόσμος από το γήπεδο χαρούμενος και ευχαριστημένος. Κύριε Ποκολέ, αν και είσαι ο καθήνιος αρμόδιος, και που σας αργήσαμε λίγο στην προετοιμασία, ουσιαστικά μένει ένας μήνας και κάτι. Θέλω να σας ενημερώσω καταρχάς ότι η προετοιμασία μας δεν ξεκινάει σήμερα. Σήμερα ξεκινάει ουσιαστικά. Οι ποδοσφαιριστές έχουν πάρει πρόγραμμα ήδη από τις 15 Ιουνίου. Βρίσκονται σε συνεχόμενη συνεννόηση με τον γυμναστή και έχουν το πρόγραμμά τους. Άρα λοιπόν, σίγουρα δεν είναι η πρώτη προπόνηση σήμερα. Έχουν ξεκινήσει ήδη εδώ και αρκετό καιρό. Και νομίζω ότι ο χρόνος είναι αρκετά καλός. Έχουμε μπροστά μας 6 εβδομάδες, 7 εβδομάδες μέχρι να ξεκινήσει το γήπεδο πρωτάθλημα. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Η μετάβαση στην Ολλανδία είναι κάτι πρωτόγνωρο για τη Λαμία. Είναι ένα θετικό στοιχείο στην προετοιμασία της και τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα και από θέμα συνθηκών αλλά και τα φιλικά τα οποία θα κάνουμε εκεί. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό και για την ομάδα και για τους ποδοσφαιριστές και για όλους μας να βρεθούμε σε ένα πάρα πολύ καλό κέντρο που μας παρέχει τη χρονιά αυτή η ομάδα της Λαμίας. Ο πρόεδρος και η ομάδα της Λαμίας. Έχουν γίνει 5 μεταγραφές. Σε ποιες θέσεις περιμένετε ακόμα ενίσχυση? Έχουμε ακόμα κάποιες, όπως σας είπα και στην αρχή. Δεν θα ήθελα να μπω στη διαδικασία ονοματολογίας και να αναφέρω ονόματα και να πω θέσεις και αυτά. Σίγουρα υπάρχουν 1-2 θέσεις ακόμα που περιμένουμε από μέρα σε μέρα. Οι κινήσεις έχουν γίνει. Απλά δεν είναι ωραίο τώρα αυτή τη στιγμή να μπούμε στη διαδικασία αυτή. Να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε μαζί μας. Καταρχάς είναι η πρώτη προπόνηση της ομάδος. Να ευχαριστήσουμε εκ μέρους της διοίκησης, του προπονητικού team, των παιχτών, όλο αυτόν τον κόσμο τον οποίο είναι σήμερα κοντά μας, παρόλο έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Είναι η πρώτη προπόνηση της ομάδας στο ΔΑΚ Λαμίας. Προηγηθήκανε τα εργομετρικά, τα αιματολογικά την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα είναι η πρώτη προπόνηση. Ευελπιστούμε να έχουμε μια καλή σεζόν με υγεία, το πιο σημαντικό για τους ποδοσφαιριστές μας, για όλη την ομάδα. Και από εκεί και έστρα η ομάδα να κάνει την πορεία αυτή που αξίζει και που θέλουμε όλοι στο νέο πρωτάθλημα.